Θλίψη στο Πανελλήνιο και στις ένοπλες δυνάμεις. Έχει σκορπίσει, κυρίες και κύριοι, ο φρικτός θάνατος των 5 μελών της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη. Και οι 5 επέβαιναν σε λεωφορείο, το οποίο συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο φορτηγό και αμέσως στυλίχθηκε στις φλόγες. Ανάμεσα στα θύματα, δύο νοσηλεύτριες, ένας υπαξιωματικός και δύο διερμηνήσεις, ορί των οποίων επαναπατρίστηκαν με ΣΕ-27. Μία όμορφη μάζα από σίδερα, καπνούς και φωτιές. Αυτό είναι ό,τι απέμεινε από το λεωφορείο της ελληνικής αποστολής που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη. Η αποστολή εξελίχθηκε σε τραγωδία όταν το λεωφορείο που μετέφερε 16 Έλληνες στρατιωτικούς και 3 πολίτες συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Στο χωριό Μαράουα κατά τις 2.30 ώρα ένα αυτοκίνητο με μία οικογένεια, το οποίο έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα, έπεσε πάνω στο λεωφορείο και τα δύο οχήματα πήραν φωτιά. Η λιβική οικογένεια κάηκε και τα 5 άτομα που βρισκόταν μπροστά αριστερά στο λεωφορείο όπου επέβαιναν, κάηκαν και αυτά. Ένας αλεξιπτωτιστής των ειδικών δυνάμεων, δύο νοσηλεύτριες και δύο διερμηνείς έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος. Αυτές είναι οι τελευταίες εικόνες της ελληνικής αποστολής πριν το δυστύχημα. Στελέχη των ειδικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και ο υπαξιωματικός που έχασε τη ζωή του, κρατούν την ελληνική σημαία μπροστά στο ΣΕ-130. Στα δεξιά διακρίνονται και οι δύο νοσηλεύτριες που ανασύρθηκαν νεκρές από το μοιραίο λεωφορείο. Μια πλωτάρχης που εργαζόταν στο ναυτικό νοσοκομείο και μια σμηναγός του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Την είδηση του θανάτου των Ελλήνων μετέδωσε πρώτος ο Υπουργός Υγείας της Λιβύης. في مدينة درنا وصل اليوم إلى مدينة بنغازي وفي طريقه إلى مدينة درنا تعرضوا لحادث سير شنيع حقيقة. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν εικόνες με Έλληνες τραυματίες στα νοσοκομεία της Λιβύης, ενώ τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά πρακτορία διέκοπταν το πρόγραμμά τους, κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Some breaking news in the last hour. We've heard 4 members of a Greek rescue team helping in the aftermath of floods in Libya have died in a road accident. 15 others were injured. In Libya, officials say at least 3 Greek rescue workers have died in a road accident as they were traveling from Benghazi to Derna. 7 others have been critically injured. Με εκτενή ρεπορτάζ αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στην ισοπεδωμένη από τις πλημμύρες Λιβύη, μεταδίδοντας με έκτακτα δελτία την είδηση ότι μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα. 4 members of a Greek rescue team helping with recovery efforts in Libya have died in a road accident. The health minister for Libya's eastern government says 7 other members of the crew are in critical condition. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Εκφράζω τη βαθύτατη οδύνη μου για τον θάνατο των 3 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, συμμετέχοντας στην αποστολή της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη. Η απώλεια της ζωής τους σε δυστύχημα, κατά την έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης σε δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας, μαζί με μέλη αποστολών από άλλα κράτη, προκαλεί απέραντη θλίψη στη μεγάλη οικογένεια των ενόπλων δυνάμεων. Οι σωροί των 5 μελών της ελληνικής αποστολής επαναπατρίστηκαν το πρωί της Δευτέρας με ΣΕ-27 της πολεμικής αεροπορίας. Λίγα λεπτά μετά τις 7.30 τα 5 ασθενοφόρα με τους 14 άνδρες της ελληνικής αποστολής από τη Λιβύη αναχώρησαν για το νοσοκομείο 401 από την 112 πτέρυγα Max. Λίγη ώρα νωρίτερα ένα κομβόι ασθενοφόρων μετέφερε στα στρατιωτικά νοσοκομεία τους τραυματίες που έφτασαν με ΣΕ-130 στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας. Πρόκειται για Έλληνες, στρατιωτικούς και μέλη των ενόπλων δυνάμεων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο τρίτος διερμηνέας παρέμεινε για νοσηλεία στη Λιβύη, ενώ τους τραυματίες επισκέφθηκε νωρίτερα ο αρχηγός ΓΕΘΑ.